Κοιτάξτε, να δείτε, όπως και όλοι το πρωί, ανοίγοντας την τηλεόραση, είδαμε το τι έγινε στην, στην Ιταλία. Και όταν μάθαμε κιόλας ακόμα περισσότερο ότι υπάρχει και ελληνικό στοιχείο εκεί πέρα, το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα ή αντιμετώπιζε πρόβλημα, δεν ξέρω ακριβώς αυτή τη στιγμή πώς είναι οι συνθήκες εκεί πέρα μετά από τον καταστροφικό σεισμό, δηλώσαμε ετοιμότητα και στα Ηνωμένα Έθνη και μέσω του ΟΣΟΚ και με ιδιωτική πρωτοβουλία. Ξεκινάμε 3 άτομα, θα είμαστε γύρω στις 8.30 ώρα, ώρα Ελλάδος, στο σημείο, με ένα τελευταία τεχνολογία σε εξοπλισμό, ένα ειδικό μηχάνημα εντοπισμού ζωντανών μέσα στα ερείπια, και το οποίο πιστεύουμε, επειδή είναι νωρίς ακόμα και έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας, το οποίο θα φανεί χρήσιμο. Παραλαμβάνω πάντα με την προϋπόθεση ότι οι τοπικές αρχές εκεί πέρα θα μας χρησιμοποιήσουν και θα μας αξιοποιήσουν ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε για να βοηθήσουμε εκεί στο σημείο. Ναι, πάμε με δικιά μας πρωτοβουλία. Βέβαια μας στηρίζει κάποια ιδιώτης, η κυρία Βέτα Μπαρτουμά από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να το πω τόσο, την ευχαριστήσω, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Αν εγώ έχω το χρέος. Όχι. Βγαίνουμε με ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδιωτική πρωτοβουλία με χρήματα κάποιου ανθρώπου ο οποίος μας βοηθάει για να πάμε στο σημείο. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο το έχουμε φέρει από την Αμερική. Είναι ένα εχοεντοπιστικό το οποίο μπορεί να αντιληφθεί και να εντοπίσει τον οποιοδήποτε ήχο υπάρχει μέσα στα ερείπια, και με κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και μηχανήματα που έχει το συγκεκριμένο μηχάνημα και όργανα που έχει το συγκεκριμένο μηχάνημα, μπορούμε να εντοπίσουμε και να αντιληφθούμε πού βρίσκεται ο επιζών μέσα στα ερείπια. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το έργο είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει κάποια σύγχυση σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Τα ζήσαμε και εδώ στους σεισμούς της Αθήνας, που παραβρεθήκαμε κι εμείς. Εμείς ερχόμαστε από Θεσσαλονίκη, έτσι. Που παραβρεθήκαμε και εδώ στους σεισμούς της Αθήνας. Γνωρίζετε τον πρώτο καιρό, τις πρώτες ώρες μάλιστα, υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Εντάξει, η Ιταλία είναι ένα οργανωμένο κράτο. Πιστεύω ότι δεν αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Θα πάνε όλα καλά και μακάρι ο εξοπλισμός που έχουμε και εμείς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να βρούμε επιζώντες. Γιατί ακόμα παραλαμβάνουμε, είναι νωρίς, έτσι. Είναι νωρίς, οπότε υπάρχουν ελπίδες πολλές. Αναμένονται κάποια αναμένοντα. Όχι, δεν χρειάζεται. Το συγκεκριμένο μηχάνημα κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Μόνο το αυτό το μηχάνημα μπορεί να βοηθήσει. Γι' αυτό πάμε και λιγομελή ομάδα, για να είμαστε και ευέλικτοι και για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, έτσι. Από εκεί και πέρα η Ιταλική κυβέρνηση θα έχει όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα για να μπορέσει να κάνει δουλειά της.